Αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού που μας ευλογεί και μας σκέπει πάντοτε, με τη χάρη της Πανηγίας μας, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, του Τροπεοφόρου και των Αγίων Ταξιαρχών, όν την σύναξη εορτάζουμε, να μας ελεήσει και να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε τη σειρά των κηρυγμάτων τα οποία έχουμε, και θα ομιλήσουμε με την υπομονή την οποία μας χαρίζει ο Θεός, κάτι το σύγχρονο πλέον αλλά και συγκλονιστικό συνάμα, το οποίο θα δούμε την συνέχεια στα κηρύγματα. Είναι κάτι το οποίο σήμερα επικρατεί στον κόσμο, ο κόσμος δεν το γνωρίζει και σιγά σιγά βαίνουμε προς την καταστροφή. Από την εποχή που επλάστη ο κόσμος, από τον καιρό που επλάστη ο κόσμος, η γη ομοιάζει με ένα βιβλίο το οποίο γυρίζουμε σελίδες, και κάθε μια σελίδα έχει και τη δική της έννοια και την δική της εξέλιξη. Μόλις δημιουργήθη ο κόσμος, ήρχισαν με τα ταύτα να εξελίσσονται αυτές οι σελίδες της ανθρωπότητος και να μεταλλάσσονται. Και έχουμε την δημιουργία του Αδάμ και της Εύας, και αμέσως με τα ταύτα υπάρχει μια άλλη εξέλιξη. Εξέρχεται εκ του παραδείσου. Δημιουργείται στον παράδεισο ο Αδάμ, και μετά έρχεται η αλλαγή της ζωής του και εξέρχεται εκ του παραδείσου. Εισερχόμεθα εις τον κόσμο, στην αμαρτία και εις τον κόσμο, και αμέσως έρχεται μια άλλη εποχή η οποία ονομάζεται εποχή του κατακλυσμού, και αφανίζεται ο κόσμος. Συνεχίζουμε με τα ταύτα για να έρθουμε εις μια άλλη εποχή, η οποία ονομάζεται εποχή της Βαβέλ. Ο κόσμος θέλει να χτίσει πύργο, να ανέβει στον Θεό, για να μην ξαναπάθει το κακό εκείνο του κατακλυσμού, να μην ξαναπνιγεί δηλαδή. Υπερηφάνεια στον άνθρωπο, και τότε συχίζει ο άνθρωπος τα γλώσσες των ανθρώπων και δημιουργείται πια η διαφορά των γλωσσών. Διασκορπίζεται ο κόσμος στα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, και με τα ταύτα έχουμε μια άλλη εποχή, την εποχή κατά την οποία καταστρέφονται τα Σόδομα και τα Γόμορα. Μια μεγάλη ιστορική εποχή αυτή, η οποία είναι στην Αγία Γραφή ως αποτέλεσμα της πλέον ανηθίκου αμαρτίας, η οποία φέρει το όνομα μέχρι σήμερα Σοδομιστές. Σόδομα, από τα Σόδομα, Σοδομίτες, δηλαδή ανώμαλοι άνθρωποι, οι οποίοι ακριβώς επέφεραν και την καταστροφή του τόπου εκείνου ως παράδειγμα στην ανθρωπότητα. Φεύγουμε από εκείνη την εποχή και ερχόμεθα εις πολέμους του εβραϊκού λαού, και φθάνομεν εις τους προφήτες και φθάνομεν εις την Καινή Διαθήκη. Πρώτης Καινής Διαθήκης έχουμε μια εποχή μετανοίας, την οποία κηρύττει ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, και μετά ταύτα έρχεται ο Χριστός μας. Μια εποχή η οποία ονομάζεται Καινή, καινούρια. Αλλάζει δηλαδή ο άνθρωπος και έρχεται για να
ενωθεί με τον Θεό. Η εποχή τώρα του Χριστού μας είναι τα 33 του χρόνια, τα οποία γράφονται μέσα στην Αγία Γραφή. Σταυρώνεται ο Χριστός μας και αρχίζει μια άλλη εποχή, η οποία εποχή ακριβώς φέρει το όνομα εποχή των διωγγωμών. Τότε ολόκληρος ο χριστιανικός κόσμος, οι οπαδοί του Χριστού, μαρτυρούν και χύνουν το αίμα τους δια των Χριστών. Φεύγει η εποχή αυτή και έρχεται η εποχή των αιρέσεων. Δηλαδή εμφανίζονται αιρετικοί άνθρωποι, οι οποίοι κηρύσσουν άλλα από εκείνα τα οποία κήρυξε ο Χριστός μας. Φεύγει και η εποχή αυτή, έρχεται η εποχή των ιερών συνόδων. Η Εκκλησία στερεώνεται πάνω σε 7 οικουμενικά συνόδους. Φεύγουμε και από εκείνη την εποχή και φεύγουμε για να φτάσουμε εις μία άλλη εποχή, η οποία ονομάζεται εποχή πλέον της αυξήσεως, της πίστεως, και ονομάζεται Βυζαντινή εποχή. Ανεβαίνει ο άνθρωπος στο ύψος της πίστεως. Μετά τα αυτά διαδέχεται μία άλλη εποχή καταστροφής αυτού του Βυζαντίου και η ανθρωπότης πέφτει μέσα σε μία σκλαβιά των Αγαρινών. Η Άγαρ, η απόγονη της Άγαρ, οι Τούρκοι, το τουρκικό αυτό έθνος. Καταστρέφει τα πάντα και φεύγουμε από εκεί για να έρθουμε ακριβώς μετά από όλη την καταστροφή του πολιτισμού, τον οποίον κατέστρεψε αυτή η λέλαπα του Μωαμεθανισμού, για να φτάσουμε έπειτα σε μια μεγάλη εποχή πολέμων. Η πόλεμη αυτή ονομάζεται Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, εποχή Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με προσωπικότητα μεγάλη καταστροφής των Χίτλερ. Φεύγουμε και από εκεί για να εμφανιστεί μια άλλη εποχή, η εποχή του κομμουνισμού, ο οποίος κομμουνισμός πλέον εφαρμόζει την ιδία μέθοδων του Μωαμεθανισμού, διαπυρός και σιδήρου, κατασφάζει τους πάντας για να επιβάλλει μια ειδική του νοοτροπία και ένα ειδικό του σύστημα. Φεύγει και αυτή η εποχή και έρχομεθα εις μία εποχή η οποία ονομάζεται εποχή εξελίξεως. Η επιστήμη εξελίσσεται εις το ύψιστον σημείο της προόδου και φέρει το όνομα εποχή των computers. Μέσα σε αυτή την εποχή τώρα θα παιχθεί και το τέλος του κόσμου. Είναι το τέλος πλέον, διότι μαζί με την εξέλιξη έχει υπερπληθυνθεί η αμαρτία. Η εποχή αυτή, για όσους ασχολούνται με τις εφημερίδες και με τα ζώδια, φέρει επάνω η επιγραφή μίαν παρουσία ενός ο οποίος ονομάζεται υδροχώος. Υδροχώος είναι αυτός ο οποίος βάζει νερό με μία στάμνα. Ινοχώος είναι εκείνος ο οποίος βάζει κρασί και γεμίζει τα ποτήρια επάνω στο τραπέζι. Είναι ο εντεταλμένος αυτός, τον οποίον έχουμε και στην περίπτωση του Ιωσήφ εις τον Πετεφρή, εις τον Φαραώ. Αυτή η εποχή τώρα ονομάζεται εποχή υδροχώου. Και λένε οι υδροχωιστές, οι οπαδοί αυτής της εποχής, ονόμασαν την εποχή αυτήν νέα εποχή. Και βρισκόμεθα σε ένα σύνθημα το οποίο επαναλαμβάνεται από μικρούς και μεγάλους, από κυβερνήτας, από προέδρους κυβερνήσεων, από επιστήμονας,
από μικρούς και μεγάλους, πάνω σε ενδύματα, πάνω σε τρόφιμα, πάνω σε καταστήματα, πάνω σε όλες αυτές τις εναλλαγές των συστημάτων του κόσμου, του σημερινού κόσμου, και ακούεται ή θεληματικά ή άθελα νέα εποχή. Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, σε μια νέα εποχή. Αυτό, τούτο, έρχεται να γεμίσει την ψυχολογία του ανθρώπου, να γίνει πλήσης εγκεφάλου, όπως ονομάζεται, δια να ευρίσκεται ο κόσμος πάντοτε εις μια κατάσταση νέας εποχής. Εις αυτήν την νέα εποχή θα παρουσιάσουμε τώρα όλη τη σειρά των κηρυγμάτων μας, τα οποία δεν ξέρουμε πόσα θα φτάσουν, αλλά επειδή είναι επιβεβλημένο να γνωρίσει ο κόσμος, έστω εκείνοι οι λίγοι που θα γνωρίσουν, μακάρι να τα άκουαν όλοι αυτά τα κηρύγματα και να διορθώνεται κάπως ο άνθρωπος για να σωθεί. Πλην όμως και με αυτήν την εφεύρεση που οι ομιλίες συλλαμβάνονται πάνω σε ταινίες και μεταδίδονται, είναι και αυτό μια ευλογία του Θεού, και ήθε ο Πανάγαθος Θεός να δώσει ευλογία να ακουστούν σε πολλές ψυχές τα κηρύγματα αυτά. Εποχή λοιπόν η οποία φέρει το όνομα νέα, νέα εποχή. Σε αυτήν την εποχή το διακριτικό το οποίο υπάρχει είναι η αποστασία. Δηλαδή ο άνθρωπος αποστατεί από τα τρία ιδανικά: την πίστη, την οικογένεια και την πατρίδα. Αυτά τα οποία έχει ο άνθρωπος για να επιβιώσει στον κόσμο τούτον ως άνθρωπος λογικός και όχι όπως το ζώο. Σε αυτήν ακριβώς την εποχή η οποία ζούμε θα παρουσιάσουμε τώρα μία πληγή, η οποία πληγή καταστρέφει πραγματικά τον κόσμο και δει την νεότητα, και έχουμε και ορισμένα μηνύματα τα οποία θα τα ακούσουμε. Είναι η εποχή των ναρκωτικών, τα οποία καταστρέφει την νεότητα αυτή η πληγή, καταστρέφει τα παιδιά, και εξ αυτού του φαινομένου έχουμε φοβερούς και ανίκους τους φόνους. Και σήμερα ο καθένας ο οποίος περπατεί στους δρόμους και στον δρόμο, στην εργασία του που θέλει να πάει, κινδυνεύει ακριβώς να σκοτωθεί από κάποιον ο οποίος θα πει μετά: ήταν επηρεασμένος από τα ναρκωτικά. Και ο άνθρωπος αυτός δεν παθαίνει τίποτα. Τον βάζουν λίγες μέρες φυλακή, μετά τον αποφυλακίζουν και τελείωσαν τα πάντα. Εκείνος καταστρέφει, εξαφανίζει, σκοτώνει, αφήνει οικογένειες, παιδιά, ορφανά, και στο τέλος λέει: αχ, ήταν υπό την επίρρεια των ναρκωτικών. Έχουμε δε και το τελευταίο αυτό φαινόμενο ενός νεαρού, ο οποίος νεαρός απεδείχθη ότι είναι το εγκαταλελειμμένο παιδί. Η μητέρα του εργαζόταν μέσα στα νυχτερινά κέντρα και τα λοιπά, που της βρήκαν οι δημοσιογράφοι αυτήν τη μητέρα, και αυτό σκότωσε έναν άλλον συμμαθητή του, συνηλικιώτην του της ιδίας ηλικίας, αφού του έδωσε 94 μαχαιριές. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε τώρα ένα πλάσμα να πιάσει το μαχαίρι και να το καρφώνει πάνω στο νεκρό σώμα ενός παιδιού. Και στο τέλος ακούεται και λέγει το υπό την επίρρεια των ναρκωτικών. Και τι έγινε? Μέσα στα ναρκωτικά ήταν το παιδί, δεν φταίει. Δεν φταίει τη στιγμή που κατακρεουργεί ο ένας άνθρωπος τον άλλο. Δεν τον μαχαιρώνει απλώς, δεν τον σκοτώνει, τον κατακρεουργεί. Τον βλέπει πεθαμένον και βάζει το μαχαίρι και το βγάζει, το βάζει και το βγάζει, το βάζει και το βγάζει, ως ότου να μην μείνει τίποτε πάνω σε εκείνο το πτώμα. Αυτό σημαίνει βαρβαρότης. Έχει φτάσει δηλαδή ο άνθρωπος στην βαρβαρότητα. Και δει στην βαρβαρότητα ημερών, όχι εκτός του χριστιανισμού, αλλά μέσα στο χριστιανισμό. Διότι η Ελλάς είναι η Ορθόδοξος, η μόνη εναπομείνασε στον κόσμο Ορθόδοξος πίστης και Ορθόδοξο κράτος. Κράτος Ορθόδοξο. Τα άλλα κράτη έχουν Ορθοδοξία, αλλά είναι μειονότητες. Η Ελλάς από τη μία άκρη έως την άλλη θα βρούμε ότι
στηρίζεται, βασίζεται, υπάρχει, ζει ως έθνος, αλλά με την ορθόδοξον πίστη. Αυτά στα σημέρας ενεφανίστηκε ακριβώς με αυτά τα ναρκωτικά, μία πληγή την οποία θα σας την αναφέρω. Συγκλονίστησαν οι εφημερίδες, συγκλονίστη αυτό το θηρίο το οποίο ενεφανίστη που λέγεται ΕΟΚ, και έγιναν τηλεφωνήματα και ειδοποίησαν τους γονείς όλου του κόσμου όσοι είναι μέσα σε αυτή την ΕΟΚ, μέσα σε αυτά τα 12 κράτη, έχουν ειδοποιηθεί δια το εξής σημείο το οποίο είναι επικίνδυνο. Τα παιδιά πηγαίνουν και αγοράζουν από τα περίπτερα κάτι στάμπες, τα οποία ονομάζουν τατουάζ και τα οποία βάζουν πάνω τους. Τα θεωρούν σαν παιχνίδια. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, δάχτυλος σιωνισμού, Εβραίων δηλαδή, εσοφίστησαν ότι πρέπει αυτά που πιάνουν τα μωρά τα μικρά να παίξουν, να τα μολύνουν, να τα δηλητηριάσουν, ούτως ώστε το μωρό μόλις το βάζει στο στοματάκι του να δηλητηριάζεται και να πεθαίνει. Και τούτο είναι ένα φοβερό και τρομερό πράγμα, διότι αυτό που εμποτίζουν αυτές τις στάμπες, αυτά τα παιχνίδια, αυτά τα πρόσωπα, έχουν κάτι πρόσωπα πάνω αυτές τις στάμπες, τα ποτίζουν με ένα ναρκωτικό που είναι φοβερό, LSD. Είναι από τα φοβερότερα ναρκωτικά. Και το μωρό το βάζει στο στοματάκι του ή στο χέρι του, μολύνεται από το χέρι και καταστρέφεται πλέον και πεθαίνει. Με αυτό το σημείο θα σας διαβάσω μία ανταπόκριση των εφημερίδων, οι οποίες ακριβώς έχουν αναστατωθεί, και οι μητέρες και οι διδάσκαλοι και όλος ο κόσμος αναστατώθηκε, να το έχουμε υπόψη, και ό,τι μπορείτε ο καθένας από εμάς, ας προειδοποιήσουμε τις μητέρες οι οποίες έχουν παιδιά να προσέχουν από αυτήν την φοβερή επιδημία. Συναγερμός έχει σημάνει στα σχολεία της Θεσσαλονίκης, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι έχουν εισαχθεί από χώρες του εξωτερικού αυτοκόλλητα τατουάς. Αυτά που κάνουν πάνω στα χέρια τους οι ναρκωμανείς, που έχουν με διάφορες σκηνές και διάφορα σχέδια, με ειδική βελόνα, τα οποία κάνουν με πόνο φοβερόν, αυτό δεν εξαλείφεται. Έτσι θα παρουσιαστούν στον Θεό αυτά τα πλάσματα. Διότι δεν εξαλείφεται, πρέπει να κοπεί το δέρμα για να φύγει το δέρμα και να βάλει άλλο δέρμα πάνω με πλαστικές κτλ. Δεν φεύγει αυτό, το παίρνει μαζί του στο θάνατο και έτσι θα παρουσιαστεί στον Θεό. Οπότε ο Θεός θα του πει: παιδί μου, ποιος είσαι εσύ, εγώ δεν σε εκπλάσα έτσι, δεν σε έκανα έτσι, δεν σε ξέρω, φύγε από κοντά μου. Απέλθετε απ' εμού, λέγει. Δεν σας γνωρίζω, δεν με αγαπήσατε, πώς να σας αγαπήσω τώρα. Δεν κάνετε τίποτε για μένα, τώρα τι να κάνω εγώ για σας. Εις αυτήν ακριβώς την περίπτωση των τατουάζ θα δούμε ότι απεικονίζουν παιδικούς ήρωες επάνω αυτά οι στάμπες, εμποτισμένα με το παρεστησιογόνο LSD. Είναι ναρκωτικό φοβερό που προκαλεί τον θάνατο. Το σήμα κινδύνου δόθηκε πριν από 2 ημέρες από την Διεύθυνση Υγιεινής της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται εδώ, από τις 26 Οκτωβρίου του 1990, και το δημοσιεύουν τα νέα αυτό το μαντάτο το φοβερό. Η οποία νομαρχία συνιστά την προσοχή των γονέων, των δασκάλων και μικρών μαθητών για το θανάσιμο κίνδυνο που διατρέχουν τα παιδιά τους από τα αυτοκόλλητα αυτά, τα τατουάς τα οποία κυκλοφορούν τελευταία από την Αμερική. Από την Αμερική. Η Αμερική, ξέρετε, ότι εβραιοκρατείται. Εβραιοκρατείται, και στα σχολεία της Αμερικής έχουν διαδοθεί πολλοί αυτά, δηλαδή καταστρέφουν το έθνος, διότι οι νεότητες, αυτά τα παιδιά είναι αυτά που διαδέχονται τους προαυτών. Εκείνα έρχονται μετά για να διαδεχτούν εκείνους που περνούν από την γέφυρα της ηλικίας, και μια νέα ζωή έρχεται για να κρατήσει ένα έθνος.
Όταν αυτή η νέα ζωή είναι πεθαμένη, τότε το έθνος έχει εξαφανιστεί πλέον, δεν υπάρχει. Όπως είπαν στα νέα υπάλληλοι της διευθύνσεως υγιεινής, τα αυτοκόλλητα αυτά τα τατουάζ δεν διαφέρουν τίποτε από τις στάμπες που απεικονίζουν τόπια, δηλαδή μικρές μπαλίτσες, μικρά ζωάκια, παιδικούς ήρωας, που προμηθεύονται οι μαθητές από τα βιβλιοπωλεία. Προσέξτε τα όβολα αυτά, διότι είναι κίνδυνος για τα παιδιά σας. Αν δεν μεγαλώνετε για να πεθάνουν, αυτό είναι δικαίωμά σας. Αλλά πρέπει να ξεσηκωθεί αυτός ο κόσμος, αυτός ο τόπος, για να μπορέσουμε να φυλάξουμε αυτή την νεότητα, την Ελλάδα μας δηλαδή. Η μόνη διαφορά είναι ότι τα συγκεκριμένα αυτοκόλλητα χαρτάκια είναι εμποτισμένα με την παρεστησιογόνων ουσίαν ελεσεντή, παράγωγο του λυσεργικού οξέως, η οποία απορροφάται από το δέρμα, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των ανυποψιάστων παιδιών. Ο κίνδυνος για τους μαθητές είναι τεράστιος, καθώς είναι αδύνατο να ξεχωρίσουν τα θανατηφόρα αυτά αυτοκόλλητα που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια κατά χιλιάδες ανάμεσα σε μαθητές των σχολείων στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις συνηθισμένες στάμπες που πολλούνται στο εμπόριο. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Υγείας της Διευθύνσεως Υγιεινής της Θεσσαλονίκης, ο παιδίατρος Συναχέρης Χατζιπαντελής, ανέφερε αυτήν την προειδοποίηση. Η ναρκωτική αυτή ουσία προκαλεί παρεστήσεις και σε περίπτωση που εισέλθει στον οργανισμό περισσότερες από μια φορά, διαμέσου του δέρματος ή ακόμα από το στόμα, όταν τα παιδιά σαλιώνουν τα αυτοκόλλητα για να τα κολλήσουν στα μπράτσα τους, προκαλεί έξι, δηλαδή συνηθίζει το μροτογλυκένι, τη γλώσσα. Είναι όπως τρώει το γλυφιτσούρι, όπως τρώει την καραμέλα, όπως τρώει το λοκούμι. Του αρέσει το μωρού και το βάζει, το ξαναβάζει, το ξαναβάζει, το ξαναβάζει. Πού να ξέρει όμως το μωρό ότι εκείνη τη στιγμή που του αρέσει αυτό, που το έμαθε, που το συνήθισε, γιατί θα παίρνει χρήματα πλέον, θα κλέβει χρήματα, να πηγαίνει να παίρνει από αυτά τα αυτοκόλλητα, να τα βάζει στο στόμα του, διότι το γλυκαίνει και του δίδει αυτήν την τάση της καταστροφής. Έξις δηλαδή, εθισμός δηλαδή. Είναι άγνωστο αν έχουν κυκλοφορήσει στα σχολεία της Θεσσαλονίκης τα αυτοκόλλητα αυτά με εμποτισμένο LSD μέχρι σήμερα. Είναι άγνωστο. Πάντως τις τελευταίες μέρες η Υπηρεσία Υγιεινής της ΕΟΚ, που εδρεύει στας Βρυξέλλες με τέλεξ, ειδοποίησε το Υπουργείο Υγείας και Προνοίας ότι είναι πιθανόν τις επόμενες μέρες να εισαχθούν και στην Ελλάδα τα αυτοκόλλητα αυτά χαρτάκια, καθώς τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει καταγγελίες από γιατρούς και γονείς στην υπηρεσία της ΕΟΚ. Δηλαδή αυτό το πράγμα κινδυνεύει από μέρα σε μέρα. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι πώς να ξεσηκωθεί τώρα αυτός ο κρατών την εξουσία. Αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη αυτού του κόσμου που τους έδωκε την ψήφο. Αλλά και αυτός ο κόσμος πρέπει να ξεσηκωθεί και να φωνάξει. Προσοχή στα παιδιά μας. Ο κόσμος κοιμάται, ούτε διαμαρτυρίες γίνονται, ούτε τηλεγραφήματα γίνονται, ούτε φωνές γίνονται. Και τα παιδιά εξαφανίζονται. Είναι αυτό το οποίο είπαμε και προηγουμένως σε άλλο κήρυγμα, ότι μπαίνει ο καθηγητής μέσα στην τάξη, νυβρίζει, βλασφημεί τον Χριστό, βλασφημεί την Παναγία μας μπροστά στους μαθητές, καπνίζει, λέγει ότι ο άνθρωπος εγκινήθη από τον πίθηκο, δεν υπάρχει τίποτα. Οι γονείς λέγει πίσω θα στραφούμε, προς θα πάμε. Έτσι πίσω θα πάμε. Πίσω πέρασαν εκείνα. Διαμαρτύρονται ολίγοι ευσεβείς γονείς και αυτοί φωνάζουν. Ω, πολύ πίσω είσαι, τώρα τραβούμε μπροστά. Νέα εποχή. Σύνθημα, νέα εποχή. Δι' αυτόν τον λόγο το φταίξιμο εγώ, το φταίξιμο δεν το ρίχνω ούτε σε κυβέρνηση, ούτε σε κανένα, σας το είπα κι άλλο. Οι φταίνε οι γονείς, αυτός ο κόσμος ο οποίος τα δέχεται ένα-ένα. Δεν σας είπα, έβγαλε το αυτό με το διαζύγιο. Τι είπε ο κόσμος. Διαμαρτυρήθηκε, βγήκε στους δρόμους, έπιασε πανό, φώναξε. Αυτό με το διαζύγιο, λέει, αυτό με το διαζύγιο. Και διαλύεται ο γάμος, καθεκά στην ημέρα, και εξαφανίζεται η οικογένεια. Εκτόσεις, ποιος διαμαρτυρήθηκε. Διαμαρτυρήθηκε κανένας και να πει, βρε μα η κόρη μου αυτή τη στιγμή. Εάν παρανομήσει, εάν πέσει στην αμαρτία,
πάει σε έναν νοσοκομείο, σε μια κλινική, σκοτώνει αυτό το παράνομο παιδί, κάνει έκτρωση, επιστρέφει πίσω και ποιος την είδε, ποιος την έγραψε. Γονείς έπειτα οι οποίοι δεν θέλουν παιδιά, δεν θέλουν να έχουν οικογένεια, πάνε σκοτώνουν τα παιδιά τους, ποιος τους είδε, ποιος τους έγραψε. Ποιος σηκώθηκε από μέσα σε αυτόν τον τόπο να ξεσηκωθεί, να γυρίσει τους δρόμους, να φωνάξει. Μέσα σε άλλες χώρες, στη Γαλλία, στη Γερμανία, σε άλλες χώρες διαμαρτυρήθησαν οι γονείς, σε φώναξαν. Να εξαφανιστεί αυτό το σύστημα των εχτρώσεων. Και δεν μπορεί ένας γιατρός να πάει να σκοτώσει. Διότι θα του πάρει το δίπλωμα, θα του κλείσει το ιατρείο, θα χάσει το μέλλον του και να φυλακιστεί. Η Ελλάδα όμως, τι κάνει σήμερα? Διαμαρτύρεται ο κόσμος, δεν διαμαρτύρεται. Ώστε καλώς κάνει. Καλώς κάνει. Πού είναι οι διαμαρτυρίες οι οποίες πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να φωνάξει «Κύριε μας καταστρέφεται, Κύριε μας αφανίζεται, Κύριε καταστρέφεται τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, τι κάνετε?» Κανείς δεν μιλάει. Εγώ λέγει θα βγάλω το φίδι από την τρύπα του. Καλά μην το βγάλεις εσύ. Και ο άλλος το ίδιο, και ο άλλος το ίδιο. Νέα εποχή. Νέα εποχή της σιωπής. Ωραία, σιωπούμε. Και πού θα φτάσουμε? Ενημερώσαμε τους μαθητές ότι πρέπει να αποφεύγουν να παίζουν με οποιοδήποτε αυτοκόλλητο, ακόμη και μετά με αυτά που κυκλοφορούν νόμιμα στο εμπόριο, για να τους προτρέψουμε από τον κίνδυνο. Ταυτόχρονα συστήσαμε στους γονείς, πολλοί από τους οποίους αγνοούσαν ότι κυκλοφορούν παράνομα αυτά τα χαρτάκια, να συμβουλεύονται αμέσως των ιατρών μόλις διαπιστώσουν ότι το παιδί τους παρουσιάζει συμπτώματα παρεστήσεων. Δηλαδή πολλά παιδιά ζαλίζονται, μιλούν άλλα λόγια, κάνουν άλλα πράγματα. Οι γονείς δεν ξέρουν τι συμβαίνει, τι έχει προκαλέσει αυτήν την ακατάστατον ροή της υγείας του παιδιού και αντί να κάνουν κάτι για να έβρουν την αιτία, δεν τους ενδιαφέρει, σου λέει το παιδί, αυτό έπαθε και τι είναι. Δεν είναι τίποτε, θα συνέρθει πάλι. Αλλά το παιδί πεθαίνει, δεν συνέρχεται. Μέχρι σήμερα δεν καταγγέλθηκε από μαθητή ή γονέα τίποτε σχετικό, όμως είμαστε αναγκασμένοι να λάβουμε προληπτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τα ανυποψία στα παιδιά. Και έτσι τελειώνουμε από αυτήν την αγγελία, την φοβερή, η οποία ακριβώς ήρθε εις τας ημέρας τας οποίας διερχόμεθα, για να φτάσουμε ακριβώς και εις την συνέχεια των άλλων ειδήσεων. Οι άλλες ειδήσεις είναι φοβερότερες που θα ακούσουμε τώρα. Φοβερότερες διότι εκείνο που θα ακούσουμε δεν είναι μικρό πράγμα. Επικρατεί μία φράσης αποκρυφισμός. Τι να είναι αυτό? Ειδωλολατρεία σημαίνει με μία λέξη. Αποκρυφισμός, αποκρυφιστικές θρησκείες, δηλαδή ειδωλολατρεία καθαρή, σατανολατρικός αποκρυφισμός, ο οποίος δεν είναι εκτός της Ελλάδος αλλά εντός της Ελλάδος. Και θα ακούσουμε τώρα την ειδοποίηση αυτή, η οποία θα μας συγκλονίσει, διότι τα νέα αυτά δεν είναι μικρής εκτάσεως. Είναι φρικτά και δαιμονικά τα όσα προσφάτως απεκαλύφθησαν από την ανατριχιαστική δραστηριότητα των αποκρυφιστών σατανολατρών στην Αγγλία, παράρτημα των οποίων λειτουργεί κατά το δημοσίευμα των νέων άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, 12 δεκάτου του 90 στην Ορθόδοξο Ελλάδα. Καταχωρούμε λίγα από τα αποσπάσματα του δημοσιευθέντος αυτού σχολείου. Προσφάτως στην Αγγλία έλαβαν χώρα ανατριχιαστική εγκληματική ενέργεια, ενές επρωτοστάτησαν σατανιστέ αποκρυφιστέ
ήτινες απεκάλυψαν την αιωσφοροπληξία των δια των δολοφονικών χειρόντων. Φρίκη καταλαμβάνει τον νουνεχή άνθρωπον όταν πληροφορείται ότι τα ανθρωπόμορφα αποκρυφιστικά τέρατα τα αναστατώσαν τα την γυρεάν αλβιώναν, δηλαδή αυτήν την Αγγλία, έκαναν ό,τις κακουργίες και τις ιδιαζόντος ιδεχθούσαν αλγησίες των, φοβεράς ανθρωποθυσίας. Ανθρωποθυσίας, κατέσφαξαν ανθρώπους δηλαδή. Αποδείξαντε ούτω των κανιβαλισμών των, την χτινόδη φύση των περιπιπτόντων στα δίχτυα του αποκρυφισμού και την έλλειψη λογικής φρονήσεως και αγάπης ήτης χαρακτηρίζει των νοσηρών ψυχικών των κόσμων. Το φρικτότερον όλων είναι ότι υπεριών ο λόγος ελεηνή αποκρυφιστέ είχον συμπτύξει σαδιστικήν παιδεραστικήν ομάδαν, πιάνουν τα παιδιά, προσέχετε πολύ τα παιδιά σας, πιάνουν τα παιδιά, τα μικρά τα παιδιά, τα κοριτσάκια, των οποίων τα μέλη αφού διεσκέδαζαν βελίαρ. Πρόκειται δια την εντολοντίνο ιδρυθήσαν καβαλιστικήν οργάνωσιν βασιλεύς του Σκότους, η οποία ξεκίνησε ως μικρά αρχικός ομάς υλοποιήσεων διακεκριμένων οντοτήτων, επιλέγουσα πάντοτε ανθρώπους κακούργους, φαύλους, κοπροψύχους. Ο βασιλεύς του Σκότους είναι πλέον επικίνδυνος αποκρυφιστική οργάνωσης ανά την Ιφίλιον, εις όλο τον κόσμο, να έχει διακλαδώσεις. Και τώρα το φοβερό που θα ακούσουμε τι θα είναι. Το φοβερό που θα ακούσουμε, δεν το αποκαλύπτω, θα το αποκαλύψω σε άλλη ανταπόκριση, αλλά θα ακούσουμε τώρα. Ανά την Ιφίλιον, διότι λατρεύει την παιδοκτονία. Σκοτώνει δηλαδή τα παιδιά. Θυμίστε που σας είχα αναφέρει μια φοβερή κατάσταση στην Αργεντινή, που σκοτώναν τα παιδάκια μέσα στους δρόμους μόλις τα βρίσκανε, υπό το βλέμμα των μεγάλων ανθρώπων που τα έβλεπαν τους αστυνομικούς να σκοτώνουν τα μικρά τα μωρά και δεν διαμαρτύρεται κανείς. Θεωρεί ευάρεστον έργων και ικανοποιείται υπερμέτρος ο σατανάς. Τα προηγούμενα της παιδοκτονίας σαδιστικά βασανιστήρια θεωρεί προπαρασκευαστικών προμοιητικών στάδιων, η δε σαδιστική διαδικασία καλείται ατραπώς διαδοχικών εξπερματήσεων οδηγούσα εις την υπέροχον δια των διάβολων παιδοθυσία. Ερχόμεθα τώρα στο φοβερό. Το δρόν εν Ελλάδη παράρτημα των ελεηνών αποκρυφιστών ονομάζεται δεσμός, δεσμευωμένων δεσμών. Ακούσετε, τώρα τι βγάλατε από εδώ μέσα, τι έχει βγει από εδώ μέσα. Δεσμός δεσμευωμένων δεσμών, για να το, δεσμευωμένων δεσμών. Λέξεις, φράσεις, οι οποίες ούτε να τις προφέρεις μπορείς, ούτε να τις κατανοήσεις μπορείς, ούτε να βγάλεις νοήματα από μέσα. Είναι τρία δέλτα. Δεσμός είναι η κατευθύνουσα διοικούσα ομάς. Δεσμευόμενα είναι τα παιδεία, τα παιδιά, τα οποία αρπάζουν από τους δρόμους, τα οποία θα θυσιάσει το αποκρυφιστικό παράρτημα δέσμη. Αυτά που σας λέγω είναι στην Ελλάδα, αδερφοί μου, προσέξομε πολύ. Δεν είναι εκτός της Ελλάδος τούτο. Τούτο είναι κίνημα μέσα στην Ελλάδα. Γιατί δεν το εξαφανίζουν, απορώ. Γιατί δεν εξαφανίζεται αυτό. Είναι όλη η αποκρυφιστική διαδικασία. Αρχηγός τώρα. Είναι θυγάτηρ, προσέξτε εδώ. Αρχιφύλακος της αστυνομίας. Ακούσατε.
αρχηγός αυτής της καταστάσεως είναι κόρη ενός αρχιφύλακος. Αποκρυφίστρια, σαδομαζοχίστρια, η οποία από τα μικρά της τα χρόνια παιδιώθεν, διατείνεται ότι αποτελεί την επαναβίωση της χαλδαϊκής ψευδοθεότητος Μπιγιαρμπές. Τι είναι αυτά τα πράγματα, Θεέ μου, Θεέ μου. Λύτρωσε τον κόσμο. Τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία ακούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία ακούμε μέσα στην Ελλάδα. Σχεδιάζει να κάνει παιδοθυσίας κατά τον τύπον των εν Αγγλία διαπραχθησών. Θα την αφήσουμε. Όχι, θα την αποκαλύψουμε, λέγει. Θα την εξευτελίσουμε και θα την καταπολεμήσουμε. Εν Ελλάδη δεν θα επιτρέψουμε εις τους αποκρυφιστάς να αλωνίσουν. Τούτο είναι ακριβώς και το τελευταίο σημείο. Αλλά αδερφοί μου, μπορούμε ύστερα από αυτές τις αποκαλύψεις να κοιμηθούμε. Μπορούν δηλαδή οι γονείς αυτή τη στιγμή να ησυχάσουν. Να υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα μέσα στην Ελλάδα και να μην κινείται ούτε κράτος, ούτε αστυνομίες, ούτε τίποτε. Και τι υπάρχουμε το λοιπόν. Τι έγινε η Ελλάδα. Έγινε ένα αμπέλι ξέφραγο που μπαίνει όποιος θέλει μέσα. Δεν υπάρχει τάξης, δεν υπάρχει τίποτε πλέον. Πόσες διαμαρτυρίες πρέπει να κάνει όλος αυτός ο κόσμος. Να ξεσηκωθεί όλος αυτός ο κόσμος. Πολλές φορές δεν μπορώ να συνεχίσω από τη λύπη μου. Από τη λύπη μου την οποία έχω. Μάταια οι γονείς επί μίαν ώρα η παρουσιάστρια του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας το απόγευμα της 12ης Οκτωβρίου του 1990 να μας πείσει δια τις αγνές προθέσεις και την αποστολή και τα μεγάλα οράματα της μουσικής νέας εποχής. Εμιλήσαμε στις 3 συνεχείς ομιλίες σε 3 κηρύγματα δια αυτήν την μουσική η οποία φέρει το όνομα ροκ. Είδαμε ότι δαιμονίζονται τα παιδιά που ακούν και οι μεγάλοι που ακούν. Διότι την ίδια στιγμή που ακούν αυτήν τη μουσική, την ίδια στιγμή εκπέμπονται υποσυνειδήτως από τον διάβολο μηνύματα εις το υποσυνείδητο του ανθρώπου και τρελαίνεται, δαιμονίζεται. Διότι η μουσική αυτή δεν έχει απλώς εξωτισμούς από την Ανατολική Ασία ή την Άπο Ανατολή. Εντάσσεται μέσα στο όλο πλαίσιο της σατανολατρίας και των δαιμονικών εμπειριών της λεγόμενης νέας εποχής, η οποία είναι μια πανθρησκεία, καθαρός εωσφορική μύησης. Και για να μην αοριστολογούμε να αναφέρομεν τούτο, ο ονομαστός ηγέτης της νέας εποχής, Δαβίδ Σπράγκλερ, έγραφε το 1978 τούτα τα λόγια. Ο αιωσφόρος δράς τον καθέναν από εμάς με σκοπό να μας εισαγάγει σε μια κατάσταση τελειότητος. Αν εισέλθουμε σε μια νέα εποχή, την εποχή της τελειότητος του ανθρώπου, θα φτάσει ο καθένας μας κατά κάποιον τρόπο στο σημείο που εγώ χαρακτηρίζω σαν αιωσφορική μύηση. Αυτή είναι η ιδιαίτερη πύλη εισόδου που πρέπει να περάσει το άτομο για να φτάσει την παρουσία του φωτός και της τελειότητός του, να γίνουν δηλαδή όμοι με τον σατανά. Σημειώνουμε ακόμη ότι οι οπαδοί της νέας εποχής ονομάζουν τον αιωσφόρον, δηλαδή τον αρχισατανάν, θεόν και τον Κύριον Μετρέια Χριστόν. Ο Κύριος Μετρέια είναι η κορυφή της αποκρύφου ιεραρχίας του Θιβέτ, που θα ενσαρκωθεί δήθεν και θα έρθει να διδάξει τον κόσμο όπως περιμένουν οι βουδιστές. Οι μεν Εβραίοι περιμένουν τον Αντίχριστον, αυτοί περιμένουν τον Μετρέια και έτσι ο κόσμος θα πάθει τέτοια σύχηση, θα πάθει τέτοια τύφλωση που όλοι θα πέσουν μέσα στα δίχτυα του σατανά.
αποφασίζω να θέσω τον εαυτό μου εντελώς υπό την επίδραση και την κατεύθυνση του διδασκαλικού νοός, του αιωσφόρου. Ζητώ από το διδασκαλικό νου να φροντίσει τελείως δια τη ζωή μου, και επειδή πιστεύουν και λατρεύουν και αγαπούν τον ανθρωποκτόνο διάβολο, τον προσκαλούν να έρθει σύντομα δια να αρχίσει η βασιλεία του, επαναλαμβάνοντας τις φοβερές ανατριχιαστικές επικλήσεις. Ελθέ, αιωσφόρε, άρχε σατανά, ελθέ. 666. Αυτά λοιπόν τα ολίγα από τα πάμπολα σατανικά αντίθεα, αντιανθρωπιστικά και αντικοινωνικά που διακηρύσσει και εργάζεται η νέα εποχή και η μουσική η οποία υπηρετεί πιστά τους σκοτεινούς σκοπούς της. Τα εγνώριζεν αυτά ο παραγωγός της εκπομπής του προγράμματος της 12ης του 1990. Και η παρουσιάστρια η οποία ηγονίζεται να πείσει τον κόσμο, διότι αν τα εγνώριζαν τότε το θέμα ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου. Ποιος την έβαλε να τα πει? Αδερφοί μου, φοβερά τα μαντάτα, δύσκολες ημέρες που διερχόμεθα, και μην ξεχνάτε ότι αυτός ο αρχηγός της Ιρακινής εκείνης καταστάσεως που αναστάτωσε τον κόσμο φέρει στο στόμα του λόγους της Αγίας Γραφής χωρίς να το θέλει. Εάν γίνει, λέγει, αυτή η μάχη, θα είναι η μεγαλύτερα μάχη των αιώνων. Αυτό στην Αγία Γραφή ονομάζεται μάχη Αρμαγεδόνος, καταστροφή των πάντων. Ποιος του είπε να πει αυτή τη λέξη? Έτσι γράφει η Αγία Γραφή. Τα είχαμε ερμηνεύσει εις τα κηρύγματά μας και είπαμε ότι θα κατασπαρεί η γη από τα πτώματα των ανθρώπων και θα καλέσει ο Θεός τα όρνια για να έρθουν να τον βοηθήσουν τον Θεόν να καταφάγουν αυτά τα πτώματα, λέει. Φάγεται πτώματα μεγάλων και μεγιστάνων και βασιλέων και εμπόρων. Τι θα γίνει η ανθρωπότης? Καταστροφή, αδερφοί μου. Αυτό φοβερίζει αυτός ο άνθρωπος. Και τα λόγια του δεν είναι έξω από την Αγία Γραφή. Είναι αγιογραφικά χωρίς να το θέλει. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε αποκρυφισμό μπορεί αύριο να αναγνωριστεί σαν η νέα θρησκεία της Ελλάδος. Το 1992... χωρίς καμία έκπληξη μπορεί να αναφερθεί ότι πλέον δεν υπάρχει χριστιανική θρησκεία αλλά αποκρυφιστική θρησκεία. Και τότε θα χωρίσουν οι πιστοί στον Χριστό, αδερφοί μου. Τότε θα φανούν και θα μείνουν με τον Χριστό. Στα μέσα του Ιουλίου του 1988 λάτρης του Σατανά στην Ολλανδική πόλη Βέλπ, μετά από φρικιαστικές τελετουργίες που πραγματοποιούσαν μάγισσες, κατελήφθησαν από σατανοπληξίαν και θυσίασαν στο διάβολο το ίδιο τους το μωρό που είχαν στην αγκάλι τους. Είμαι ένας πρίγκιπας, λέγει ο διάβολος, που κατεβαίνω. Όλοι καταβαίνουμε για να δαιμονίσουμε μια φυλή, την νεολαία της Αμερικής, αλλά και την νεολαία όλου του κόσμου. Ένα τρομερό περιστατικό θα αναφέρομαι για να έχετε υπόψη σας τι έχει συμβεί. Στον δυτικό κόσμο, μία γυναίκα η οποία έφερε το όνομα Βαρβάρα, ήταν κανονική, υγιέστατη κοπέλα. Κατά τα πάντα έφερε την νοημοσύνη, όπως όλος ο κόσμος. Σε μια στιγμή ήρχισε να διαβάζει τη μαγεία, αυτό που παίρνουν τα παιδιά μας σήμερα και πολλούνται στα βιβλιοπωλεία ελεύθερα. Σολομονική μαγεία. Και παίζουμε αυτήν το ένα με το άλλο παιδί. Και λέγει, εγώ τώρα, λέγει, θα σε κάνω, λέγει, να μιλάς άλλα λόγια. Και τα παιδιά είναι δαιμονισμένα σήμερα. Διότι μέσα στα σχολεία δεν διαβάζουν τίποτε άλλο. Είμαι μόνο τη μαγεία, τη σολομονική. Αποφάσισε λοιπόν τον Νοέμβριο του 1968 να πειραματιστεί, να κάνει πείραμα με τη μαγεία.
έκανε ένα μικρό κύκλο πάνω στο πάτωμα του δωματίου της, άναψε 4 κεριά και άρχισε να τραγουδεί, να τραγουδάει ένα κείμενο μαγείας, έχοντας στην αγκάλι της την γάτα της. Μια γάτα. Για να δούμε στη συνέχεια τι απέγινε. Αυτό το οποίον καλούν πολλοί τους μάγους στα σπίτια τους για να τους έβρουν τα μάγια. Και μπαίνει η μάγισσα στο σπίτι, γυμνώνεται η ώρα 12, γίνεται ολόγυμνη, ανάβει μαύρα κεριά, κάνει κύκλους πάνω στο πάτωμα και σε μια στιγμή βγάζει από τη γωνιά μια μπάλα από κέρατα, από τρίχες, από κόκκαλα νεκρών, από καρφιά και ό,τι άλλη να ιδία. Πού ήταν αυτά? Πουθενά δεν ήταν. Έδεσε τα μάτια σου και σου τα φανέρωσε. Αυτά κάνει ο Σατανάς. Προσοχή, διότι υπάρχει κόσμος που κοιμάται ακόμη. Και αντί στη δυσκολία τους να καταφύγουν στον Θεό και στην Εκκλησία, καταφεύγουν στους μάγους για να μάθουν. Τι να μάθουν? Τι θα γίνω, λέει. Τι θα γίνει το παιδί μου? Τι έχει το παιδί μου? Τι έπαθε το παιδί μου? Γιατί δεν παντρεύεται? Γιατί δεν σπουδάζει? Γιατί δεν θέλει να διαβάσει? Γιατί δεν θέλει να προοδεύσει? Γιατί κοιμάται και δεν ξυπνά? Και πάει στο διάβολο για να δει το παιδί της τι έχει. Θεέ μου, να επαναλάβω μία φράση του πρωθυπουργού εχθές, λέγει, επιτέλους αυτά τα μασκαραλίκια, λέγει, δεν θα τελειώσουν. Είπε μια, να την επαναλάβω, συγχωρέστε. Είναι πράγματα αυτά. Να καλάς τον Σατανά, να καλάς τον Σατανά μέσα στο σπίτι σου για να μάθεις τι είναι. Είναι αυτά οι ιδίες είναι αυτές. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Η ιδία η κοπέλα αυτή, η Βαρβάρα, κατέγραφε τα πράγματα στο προσωπικό της ημερολόγιο. Σημειώνει λοιπόν ότι την πρώτη φορά δεν έγινε τίποτε. Εκτός από τη γάτα της, η οποία γάτα έδειχνε πάρα πολύ ανήσυχη και φοβισμένη. Μπήκαν οι σατανάδες ή στη γάτα. Αργότερα όμως αυτή ένιωσε ότι είχε να αφήσει το σώμα της, βγήκε από το σώμα της και μπήκε τώρα μέσα στο δικό της γάτας. Βγαίνοντας από το σπίτι της άρχισε να γυρίζει στους δρόμους της πόλεως, της Βαλτιμόρης, νιώθοντας τώρα ότι βρίσκεται μέσα στο σώμα της γάτας. Όταν ξαναγύρισε στο σπίτι της βρήκε ότι κάπως επανήλθε στο σώμα της. Η ενασχόληση της με τη μαγεία γινόταν όλο και πιο βαθιά. Όταν άλλη μια φορά, καθώς σημειώνει η ίδια στο ημερολόγιο της, ύστερα από τη χρήση μαγικών κειμένων λικανθρωπίας με λύκους, μπορούσε να μπει μέσα στο σώμα της γάτας οποτεδήποτε το ήθελε. Τότε μια νύχτα συνέβηκε κάτι στο διαμέρισμά της που κανένας δεν καταλαβαίνει το πώς έγινε. Η Βαρβάρα χρησιμοποιούσε το σύνηθες μαγικό κείμενο. Πάλι προσκαλούσε τους σατανάδες. Λίγες μέρες αργότερα οι γείτονες εκάλεσαν την αστυνομία επειδή άκουγαν, λέγει, ενοχλητικά ένα συνεχές νιαούρισμα στο διαμέρισμα της Βαρβάρας. Συνεχώς, χωρίς να σταματάει η γάτα. Καθώς η αστυνομία άνοιξε την πόρτα δεν βρήκε μέσα κανέναν, ούτε γάτα, ούτε τίποτε, αλλά μόνο λέγει την Βαρβάρα που συμπεριφερόταν προς τα έξω όπως ακριβώς η γάτα. Δηλαδή ο διάβολος εμπήκε μέσα εις αυτό το παιδί και ό,τι έκανε το έκανε όπως κάνει η γάτα. Ενιαούριζε, έσχιζε με τα νύχια της, περπατούσε με τα 4 χάμια. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, αυτή η κόρη βρίσκεται σε ένα φρενοκομείο κοντά στην πόλη της. Ποτέ δεν μιλάει, δεν λέει ούτε μια λέξη, παρά μόνο νιαουρίζει και αγριεύει όπως οι γάτες. Γλύφει με τη γλώσσα της το γάλα από τον δίσκο. Τρώει κομμάτια από το ομό κρέας και το ψάρι από το πάτωμα. Περπατεί στα 4 πόδια και στα χέρια όπως μια γάτα, και όταν αγκρεύει ορμάει επάνω στους ανθρώπους όπως μια γάτα. Αυτά είναι της νέας εποχής, αδερφοί μου. Αυτά είναι μια κατάσταση η οποία ακριβώς
εισέρχεται στην νέα αυτήν εποχή, την οποία ακούμε, στην εποχή των υδροχοϊστών. Αποκρυφισμός λοιπόν, και συνεχίζουμε για να δούμε πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Πλην όμως η ώρα έχει περάσει. Η ώρα επέρασε. Θα σταματήσουμε ως εδώ, αδερφοί μου, και στην συνέχεια θα δούμε πολύ φρικτά πράγματα τα οποία ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να δώσει, αδερφοί μου, να σταματήσουν αυτές οι αηδίες από τον κόσμο, αυτές οι καταστάσεις που δεν έχουν σοβαρότητα, αυτά τα πράγματα τα οποία ακριβώς γίνονται χωρίς φόβον Θεού, και όλα νομίζουμε ότι είναι παιχνίδια. Κύριε και Θεέ μου, διαπρεσβιώντες Παναχράντος Μητρός του Αγίου Μεγαλομάστρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, των Αγίων Ταξιαρχών Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ, Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, σώσε μας Κύριε, ελέησε μας Κύριε, μακροθύμησον εφημάς και δώσε μας μετάνοια, ή να ευαρεστήσουμε ενώπιόν σου Κύριε μου, πρεσβείες πάντων των Αγίων σου. Αμήν.